Κώστα, δεν προλάβατε καλά-καλά να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε λίγο από την εθνική ομάδα. Μπήκατε στα βαθιά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η μοίρα του παίκτη που όσο και να μεγαλώνει, όσο εμπειρία και να αποκτά, παραμένει παιδί γιατί είναι παίκτης μέσα στο γήπεδο και θέλει να παίζει. Οπότε να υποθέσω ότι ανυπομονείτε για τη νέα σεζόν. Σίγουρα, 100%. Όλοι ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το σπόρο από αγάπη για το άθλημα σαν άθλημα και γιατί θέλουμε να παίζουμε και να χτυπάμε την μπάλα, να σουτάρουμε, να κάνουμε, να υπάρχει αυτή η ανταγωνιστικότητα τέλος πάντων. Κάτι που ξεκίνησε ουσιαστικά σαν χόμπι, έχει γίνει επάγγελμά μας πλέον και νομίζω ότι η ουσία κάθε αθλητή είναι αυτό το πράγμα. Κάθε αθλητής του εκάστοτε άθλημα. Τι αίσθηση σου δίνει ο φετινός Ολυμπιακός? Σίγουρα είναι μια καινούργια αρχή για την ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές. Ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, με την διαμορφία που έχει αυτή η σεζόν για μας. Αλλά κάθε χρόνο, πάντα η κάθε χρονιά, ξεκινάει με αισιοδοξία, με όμορφα συναισθήματα, με αίσθηση για κάτι καλό και με θέληση για κάτι όμορφο. Ξέρεις, οι επιτυχίες του παρελθόντος, το γεγονός ότι οι μεγάλες ελληνικές ομάδες και η εθνική ομάδα ήταν στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια, ίσως έχουν διατηρήσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη στις τάξεις όλων μας, από τους δημοσιογράφους, από τους φιλάθλους, από τους παίκτες, από τους προπονητές. Θεωρείς ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο στην εφετινή Ευρωλίγκα, θα πρέπει γενικότερα όλοι μας να κατεβάσουμε λίγο τον πήχη, με δεδομένο ότι όλες οι ομάδες έχουν πολλαπλάσια μπάτζετ, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες. Να μιλήσουμε για τη δική σου την ομάδα, τον Ολυμπιακό. Τι θα είναι επιτυχία από εκεί που μια ομάδα στόχευε στο Final Four, πλέον κοιτάει το να μπει στα play-off? Νομίζω ότι μέσα στην ερώτησή σου συμπεριέλαβες λίγο όλα τα κομμάτια, δηλαδή ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, αυτό που λες, τα budget είναι πολύ μεγαλύτερα. Σίγουρα δεν είμαι αρμόδιος να μιλάω για αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ένα γεγονός, είναι ένα fact και πρέπει πάντα να το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και ο κόσμος που σίγουρα έχει θέληση για ομάδα να πετύχει και απαιτήσεις αν θέληση ή προσδοκίες. Δεν είναι κακό, αυτό είναι το όραμα της ομάδας και το να υποστηρίζεις μια ομάδα, να βλέπεις την ομάδα σου να πετυχαίνει. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει ανοίξει πάρα πολύ από άποψη budget κυρίως, γιατί αυτό είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά στην ομάδα και αυτή η μεγάλη διαφορά στο budget έρχεται από την πλευρά των φορολογικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα σε χώρες. Δηλαδή, το λέω ξανά ότι δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την κρατάμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και του μυαλού μας βασικά. Οπότε νομίζω είναι το σημείο που γίνεται όλη η μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Ευρωλίγκα τα τελευταία 2-3 χρόνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για ομάδες να ακολουθήσουν και για προέδρους που αγαπάνε την ομάδα να συνεχίσουν απέναντι σε ομάδες που έχουν όμιλο ουσιαστικά και έχουν πολύ περισσότερα έσοδα. Και με τι θα ήσουν ευχαριστημένος φέτος από τον Ολυμπιακό? Πραγματικά πιστεύω ότι ο στόχος της ομάδας φέτος είναι να μπει στα play-off της Ευρωλίγκας, ρεαλιστικά μιλώντας πάντα. Δεν θα είναι κάτι εύκολο, η Ευρωλίγκα έχει δυναμώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πρέπει όλοι να το καταλάβουν αυτό, δηλαδή και εμείς αλλά και ο κόσμος που θα παρακολουθεί την ομάδα. Δεν θα είναι όπως είναι. Βλέπεις ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχουν μεγάλες αλλαγές ακόμα και στις ομάδες που μπαίνουν στα play-off ή στις ομάδες που φτάνουν στα Final Four. Υπάρχει μία αλλαγή σε όλο αυτό το κομμάτι, οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο πλέον και ότι κάθε προσπάθεια είναι καινούργια με συντελεστή επιτυχίας. Πολύ μικρό θα έλεγα. Μεγαλώνοντας στον Ολυμπιακό, εσύ ή άλλος στον Παναθηναϊκό, γενικότερα σε αυτές τις δύο ομάδες μαθαίνετε να ζείτε με τα ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, τα οποία φέτος από εκεί που ήταν 8 με 10 κάθε χρόνο, με την Ευρωλίγκα, το κύπελο, το πρωτάθλημα και τα play-off, πλέον περιορίζονται στο ελάχιστο. Γενικότερα δεν υπάρχει το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι μια πραγματικότητα με την οποία όλοι μεγαλώνουμε με τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πόσο περίεργο σου φαίνεται αυτό και γενικώς πώς το εισπράττεις, πώς το βιώνεις εσύ σαν Κώστας? Κοίταξε να δεις, καλός ή κακός η ομάδα, οι πρόεδροι μας και η ομάδα έχει πάρει μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή από όλους μας.
Είναι ένα πάρα πολύ έθεραστο ζήτημα και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Εγώ βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα πλέον, θα μπορούσα να πω 10 χρόνια με ένα διάλειμμα 2,5 χρόνων, 8,5 χρόνια, τέλος πάντων 7,5 χρόνια. Έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές εδώ, πάρα πολύ μεγάλες συγκινήσεις, με χαμόγελα, πάρα πολλές μεγάλες συγκινήσεις, με λύπες και στεναχώριες. Οπότε είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας, στηρίζω τις αποφάσεις της ομάδας μου και όπως είπα και πριν, είναι ένα πάρα πολύ εύθραυστο κομμάτι το οποίο δεν θα ήθελα να αναπτύξω παραπέρα.